Με παράδεισο παρομοίασε την Κρήτη η πρέσβυρα του Βελγίου στην Ελλάδα, η οποία βρέθηκε στο νησί και πραγματοποίησε μία σειρά από συναντήσεις με τοπικούς φορείς. Την ίδια ώρα, προς τιμήν της παρέθεσε γεύμα ο Αντώνης Καράτζης, πρόξενος του Βελγίου στην Κρήτη και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Καράτζη, ο οποίος την καλωσόρισε χαρίζοντας πλάι στη θάλασσα μία υπέροχη κρητική φιλοξενία. Ζήτησε να έχει επαφές με επιχειρηματίες του νησιού και να μπορέσει να μιλήσει μαζί τους και να δει τι θα μπορούσαμε, ας πούμε, τι διασύνδεση θα μπορούσαμε να υπάρξει της Κρήτης με το Βέλγιο. This is heaven. It's really magnificent and really it brings me back 28 years ago, the last time I came to Crete. But now I will come very often, I think. Σίγουρα υπάρχουν καλές σχέσεις μέχρι τώρα, αλλά θέλουμε να τις κάνουμε πιο στενές, έτσι ώστε να έχουμε και πολύ τουρισμό και όχι μόνο στον τουρισμό και σε άλλα θέματα βιομηχανικά. Η πρέσβυρα του Βελγίου στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του γεύματος που είχε με τον κύριο Καράτζη, συνάντησε σημαντικούς επιχειρηματίες του νησιού, με τους οποίους συνομίλησε για τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στην Κρήτη και το Βέλγιο. Συνάντηση προσαρμοσμένη σε όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται ενάντια στον κορονοϊό. Παραθέτουμε αυτό το μικρό γεύμα λόγω της κατάστασης. Και προσπαθούμε, θα προσπαθήσει η πρέσβης να έχει επαφές όσο μπορεί με τον κάθε επιχειρηματία που έχει καλεστεί. We are very proud to announce that we have a new honorary consul for Belgium and it's Mr. Antonis Karatzis. We are proud to find such a personality. Η Κρήτη είναι αγαπημένος προορισμός για τους Βέλγους, οπότε σίγουρα και στο επίπεδο τουριστικό εκεί που μπορούμε να μιλήσουμε για τον τουρισμό μπορούμε να περιμένουμε περισσότερα πράγματα. Εμείς σαν Πλαστικά Κρήτης έχουμε μια μακροχρόνια συνεργασία με το Βέλγιο και εισάγουμε πρώτες ύλες από εκεί και εξάγουμε τα δικά μας προϊόντα. Είναι τιμή μας που έρχεται εδώ στην Κρήτη. Θα εξελιχθούν μάλλον διάφορες συνεργασίες του Βελγίου Κρήτης. Τη σημασία αυτής της επίσκεψης τόνισαν όλοι οι παρευρισκόμενοι επιχειρηματίες στη συνάντηση που διοργάνωσε ο πρόξενος του Βελγίου στην Κρήτη Αντώνης Καράτζης, ο οποίος δήλωσε αισιόδοξος για όλες τις μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ των δύο περιοχών.